την επιστολή την καθολική τη Δευτέρα του Πέτρου του Αποστόλου από το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 1077, Πέτρου του Αποστόλου, επιστολή καθολική Δευτέρα. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού προς τους όσοι έλαχον, ισότιμον με ημάς πίστην εις τη δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του, Κυρίου, και του Ιησού του Κυρίου ημών, καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και της αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς σε μέγιστε και τίμη επαγγελία, είναι αδια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως αποφυγόντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις της πίστης σας την αρετήν, εις δε την αρετήν τη γνώσην, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφίαν, εις δε τη φιλαδελφίαν την αγάπην, διότι αν ταύτα υπάρχουσιν σε εσάς και περισσεύουσιν, σας καθιστώ συνουχή αργούς δε ακάρπους στην επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή σόντινα δεν υπάρχουν ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνισε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάνετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος στην αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών Σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει, να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τηδότες και στηριγμένους στην παρούσαν αλήθεια, στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, αν σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Επειδή εξεύρω ότι τόσο λίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτό πτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού, Πατρός, τιμήν και δόξαν, ότι ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευαρεστήθην, και ταύτην τη φωνήν εμείς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, στον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι δε μία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αμήν. Δεύτερη και τελευταία επιστολή του Πέτρου προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού και τελευταία επιστολή της Καινής Διαθήκης πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, θα τολμούσα να πω τελευταία επιστολή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί οι επόμενες είναι μετά το 90, βεβαίως από τον Ιωάννη, τον μαθητή και Απόστολο του Κυρίου, αλλά σε περιόδους πια που θα μπορούσε κάποιος να πει μεταποστολικούς χρόνους. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η τελευταία επιστολή που γράφτηκε πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ενώ υπήρχε η Εκκλησία του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Μοναδική επιστολή που καλό θα ήταν να τη μελετούσαμε συχνά, γιατί θα λέγε κανείς, και εγώ το πιστεύω, ότι είναι η επιστολή αυτή που επηρεάζει απόλυτα τη ζωή και τη συνέχεια
της Εκκλησίας, της οικογένειας και του κάθε χριστιανού. Το έργο του Θεού και η διαπραγμάτευση του Θεού με τον άνθρωπο. Το έργο του Θεού ξεκινάει από την προγνώριση του Θεού, καθώς προγνώρισε και εκάλεσε ημάς δια της δικής του δόξης και αρετής και μας έσωσε κατά χάριν δια της πίστεως, και αυτή η πίστη είναι Θεού δώρον, δεν είναι δική μας ικανότητα, Θεού το δώρον, ώστε ο άνθρωπος, καθώς τον ήλκησε με την αγάπη του ο Πατέρας και του αποκάλυψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ο άνθρωπος πίστεψε, επιμένω Θεού το δώρον, προγνωρισμένος από το Θεό για την καλή συνέχεια. Και έτσι ο Απόστολος Πέτρος, σε αυτούς τους οποίους εκάλεσε ο Πατέρας και έσωσε δια της δόξης και της αρετής αυτού, απευθύνει μία ευχή, αφού πρώτα αποκαλύπτει σε όλους μας ότι όλοι μας όσοι είμαστε εδώ σήμερα ελάβαμε την ίδια πίστη με την πίστη που έλαβαν οι πρώτοι Απόστολοι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και η ευχή είναι σημαντική: χάρις, ειρήνη και έλεος να πληθυνθεί εν τη επιγνώση του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική, η οποία εκδηλώνεται με τη χάρη, την ειρήνη και το έλεος του Θεού, καθώς βρισκόμαστε, και αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο, μέσα στην επίγνωση του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και είναι τόσο σημαντική αυτή η επίγνωση του Θεού που ο Απόστολος Παύλος, προσευχόμενος για τους Εφεσίους, ευαρεστούμενος για την αγάπη τους και την πίστη τους, προσεύχεται στο Θεό λέγοντας να δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού, ώστε να γνωρίζουμε τον Θεό Πατέρα και το θέλημά Του όλο και περισσότερο. Και όταν έλθει αυτή η επίγνωση δια του θελήματος του Θεού εν πνεύματι Αγίω, εν πνεύματι σοφίας και αποκαλύψεως, τότε άνθρωπος αναγνωρίζει, γνωρίζει, καταλαβαίνει, του αποκαλύπτεται ποια είναι πρώτον η ελπίστης προσκλήσεως του Θεού, που είναι μία, η αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ελπίδα μας, μία, δεν είναι πολλές οι ελπίδες. Είναι η αιώνια ζωή, η Ανάσταση των νεκρών. Δεύτερον, η δόξα της κληρονομιάς που ο Θεός χάρισε, δώρησε σε όλους που έλαγαν την ίδια πίστη με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και όταν λέει την ίδια πίστη, εννοεί την ίδια αλήθεια, το ίδιο αντικείμενο της πίστεως, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τέλος, το υπερβάλλον αποκαλύπτει ο Θεός με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού, του Πατέρα, με το οποίο εργάζεται στη ζωή μας για να φτάσουμε μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι το ίδιο με το οποίο εργάστηκε για τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών, έδεσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας, εκάθισε εκ δεξιών του, έχρισε αυτόν μέγα αρχιερέα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ και τον κατέστησε βασιλέα των βασιλέων και κύριο των κυρίων. Με την ίδια δύναμη εργάζεται και στη ζωή σου. Γι' αυτό είναι αποκάλυψης. Όπως αποκάλυψης είναι και δώρο Θεού είναι η πίστης, γιατί δεν έχω καμία, κανείς μας, καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων.
η ίδια αποκάλυψη στην ανάγκη να έρθει στη ζωή μας δια της επιγνώσεως του Θεού, να γνωρίζουμε τη μία ελπίδα της προσκλήσεώς μας. Δεν ελπίζουμε τίποτα άλλο, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, δεν ζητάμε τίποτα άλλο, την αρπαγή της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε δια αποκαλύψεως την κληρονομιά μας, ότι εν τέλει μετά την κρίση και την απώλεια των ασεβών ανθρώπων θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων, στις ουράνιες δυνάμεις, και μόνο δια αποκαλύψεως Θεού με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως θα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας, ο Πατέρας μας εργάζεται στη ζωή μας με ένα τρομακτικό μέγεθος δυνάμεως. Για να μας φτάσει Αυτός, δεν μπορούμε μόνοι μας, να μας φτάσει Αυτός μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτός εργάζεται το έργο το δικό μας για να φτάσουμε μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Και έτσι, δια της επιγνώσεως του Θεού έρχεται η Θεία δύναμη του Θεού επάνω μας, και η Θεία δύναμη που έρχεται επάνω μας δια της επιγνώσεως του Θεού μας χαρίζει πάντα τα προζωήν εδώ στη γη, και αυτή είναι αυθονία, αιωνιότητα τα προζωήν και τα προς ευσέβιαν, για να λατρεύουμε το Θεό και να προσκυνούμε μόνο Αυτόν εν επιγνώση. Και έτσι με αυτή την επίγνωση εξ Αποκαλύψεως ο Θεός κάνει ένα φοβερό δώρο σε όλους μας. Έκανε, κάνει και συνεχίζει να κάνει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που είναι καταγεγραμμένες στον προφητικό λόγο. Στον προφητικό λόγο, όπως ο ίδιος τον περιγράφει, πρώτον τον προλαληθέντα υπό των Αγίων Αποστόλων και δεύτερον στην παραγγελία των Αποστόλων του Κυρίου ημών και Σωτήρος. Προφητικός λόγος Παλαιάς Διαθήκης, ο προφητικός λόγος Καινής Διαθήκης. Μας εδωρήθησαν δώρο, φοβερό, μοναδικό. Όλες οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες του Θεού είναι καταγεγραμμένες και περιγεγραμμένες στον προφητικό λόγο και αφορούν εσένα. Είναι δώρο για σένα. Τώρα όμως πρέπει και είναι ανάγκη να τις κάνουμε, να τις απολαύσουμε, να τις κατακτήσουμε. Και το θέλημα του Θεού είναι ένα, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι ως διοπειρός, με πλήρη το μισθό μας, με πλήρη τη δόξα. Αυτό θέλει ο Θεός και αυτό θέλει να θέλω κι εγώ για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου, για την Εκκλησία, για όλους μας. Και αυτό θέλει να θέλεις εσύ. Όχι ψίχουλα. Τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τις καταγεγραμμένες στον αψευδή και θεόπνευστο προφητικό λόγο του Θεού. Και το ερώτημα είναι, αυτό δεν χαρίζεται, κατακτάτε. Η είσοδός μας πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι δώρο, είναι εντολή. Και εντολή απόλυτα προδιαγεγραμμένη σε λεπτομέρειες. Εντολή τι να κάνουμε, πώς να ζούμε, τι να ζητάμε στην προσευχή μας όταν διαπραγματευόμαστε. Γιατί στον Σολομώντα μία φορά και μία δεύτερη τον επισκέφθηκε. Σε μας κάθε δευτερόλεπτο μας επισκέπτεται όταν η εντολή είναι αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κάθε δευτερόλεπτο έχουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε
στο ταμείο μας, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, με τον Πατέρα μας. Και γιατί αυτό? Γιατί υπάρχει το όνομα του Χριστού και υπάρχει και η δύναμη, η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Μας τα έχει χαρίσει όλα ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός και λέει, έλα να σου πω τι πρέπει να κάνεις, παιδί μου. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, έλα να σε διατάξω και να σου αποκαλύψω τι θέλω να κάνεις, δούλε μου. Παιδί μου, βασιλιά, βασιλείς και ιερείς του υψίστου, δούλε μου, πιστός, φρόνιμος και αγαθός, όχι οχνηρός, ούτε πονηρός, ούτε τεμπέλης, ούτε κακός. Έλα να σου πω. Έλα να σου πω αυτές τις έσχατες ημέρες τι πρέπει να κάνεις. Και ο Απόστολος Πέτρος το έχει καταλάβει. Γι' αυτό επιμένει και λέει, στοχάζομαι όμως δίκαιον όσον είμαι εν το σκηνόματι τούτο να σας διεγείρω δια της επενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Για να θυμάστε, να σας διεγείρω δια της επενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, για να θυμάστε το λόγο των προλαληθέντα υπό των Αγίων Αποστόλων, αλλά και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος μας, ότι, και αυτό αφορά εμάς, τούτο πρώτον πρέπει να γνωρίζετε, ότι θα έλθουν τις έσχατες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά σιδείας αυτών επιθυμίας. Άνθρωποι που θα κοροϊδεύουν, που θα μικτηρίζουν, που θα ονειδίζουν μέσα στην Εκκλησία. Και θα λένε, πού είναι η παρουσία του Κύριου, μας τα λέτε, ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει. Και το ζούμε αυτό, αδελφοί. Εμπέκτε, λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου. Διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένωσιν ούτως από αρχής κτίσεως. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκουσίως αγνοούν ότι με το Λόγο του Θεού οι ουρανοί δημιουργήθηκαν παλαιά και η γη βγήκε και στηρίχθηκε μέσα από το νερό, δια το οποίο ύδατος ο κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Και εκουσίως αγνοούν ότι και η σημερινή ουρανή και η γη δια του αυτού Λόγου του Θεού είναι αποταταμιευμένη και φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Τότε που θα πει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο κριτής ζώντων και νεκρών, υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τις αγγέλους του. Και θα πει σε αυτούς που δεν είναι μπέκτε, σε αυτούς που αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό, που διδάσκονται από τον Χριστό την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουν, διατηρώντας την πίστη τους στις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες τις καταγεγραμμένες με λεπτομέρεια στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς που αγωνίζονται, επαναλαμβάνω, τον αγώνα τον καλό, διδάσκονται την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουν και μένουν στην πίστη. Σε αυτούς λοιπόν και για αυτούς ο Απόστολος Πέτρος επίσης γράφει, θα επιμεληθώ όμως ώστε εσείς μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Και αυτή είναι η επιμέλεια του Απόστολου Πέτρου, στην πραγματικότητα η ενέργεια του Θεού μέσα από το Λόγο του. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να εξητήσουμε, να εξητούμε κατά το θέλημα του Θεού, για να ευαρεστείται ο Θεός, ότι στε να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών.
Ποιο είναι αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουμε? Τι είναι αυτό που αφού μας έδωσε τα πάντα, μας ζητάει σαν ανταπόκριση του αγώνα μας, του δρόμου και της πίστης μας, να του δώσουμε την προσπάθειά μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να προσθέσετε στην πίστη που σας εδόθηκε, είναι Θεού το δώρο. Αυτό είναι το έργο σας, αυτός είναι ο αγώνας σας. Και το αποτέλεσμα, με αυτό θα εισέλθετε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη πίστη. Προσθέσατε καταβαλώντας πάσα σπουδήν. Προσθέσατε στην πίστη σας που είναι Θεού το δώρον, το δικό σας έργο που είναι η αρετή. Ενάρετος γυνή, ενάρετος ανήρ. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος, γεμάτος καλοσύνη, αγαθοσύνη, αλλά και σθένος και ανδρεία. Όχι φόβος που είναι κόλαση. Η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αξιοπρέπνια πνευματική. Όχι ξεφτύλα. Ο Χριστιανός είναι αξιοπρεπής. Έχει δύναμη. Προσέχει το σώμα του, την ψυχή του και το πνεύμα του. Είναι ένδοξος μέσα στον κόσμο αυτό. Είναι φως. Είναι αλάτι. Είναι δύναμης. Είναι και χρησμένος του Κυρίου. Έχει πνευματική, ηθική δύναμη. Έχει εξουσία, γιατί είναι ενάρετος ανήρ, ενάρετος γυνή. Να επιτιμά και να δένει το διάβολο και ο διάβολος να είναι πάντοτε νικημένος κάτω από τα πόδια του, για να μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα τον καλό και να φτάσει μέχρι το τέλος, και το τέλος να είναι πλουσίως η είσοδος, δώρο Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών δια των Πυλώνων. Όχι κακομύρης, αλλά πιστός, με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και τότε ο ενάρετος μπορεί να καταβάλει προσπάθεια και να προσθέτει στην αρετή τη γνώση, την επίγνωση, τη γνώση του θελήματος του Θεού, τη γνώση της αληθείας, αλλά μία γνώση, όχι θεωρητική, θεολογική, άχρηστη, μία γνώση και θεολογική, αλλά ιδιαιτέρως εμπειρική. Έχει εμπειρίες στο περπάτημά του, στην παρουσία του Θεού, στην κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Έχει εμπειρίες, φτάνει μέχρι τρίτου ουρανού. Όχι αυτός, ο Κύριος του δίνει τις εμπειρίες. Έχει εμπειρίες δια του αίματος του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου να εισέρχεται στον θρόνο της χάριτος του Θεού, να λαμβάνει έλεος και να βρίσκει χάρη για το μέλλον. Δεν είναι ελλιπής πνευματικών εμπειριών. Είναι εμπειρίες πνευματικές που όμως επιβεβαιούνται από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Είναι άντρας πίστεως, δυνάμεως. Είναι κουρουφέξαλα. Άντρας πίστεως και δυνάμεως. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όχι κακομύρης, γκρινιάρης, κουτσομπόλης, χαμερπής. Προσωπικότητα, αξιοπρέπεια. Είναι χριστιανός, είναι παιδί του Θεού, είναι δούλος του Ιησού Χριστού, είναι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου. Και ο Θεός νέο έργο κάνει με δούλους που έχουν καρδιά βασιλιά και με βασιλιάδες που έχουν ταπείνωση δούλου. Η εκλογή δεν είναι τυχαία και εξαρτάται από το πώς πλησιάζεις το Θεό. Και τότε
Μπορείς να καταβάλεις πάσαν προσπάθεια πάνω στη γνώση να προσθέτεις εγκράτεια. Και δεν εγκράτεια, δεν είναι φρένο, είναι κυβέρνησης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι κρατής. Τρέχει όταν μπορεί, όταν επιτρέπεται. Φρενάρει, σταματάει, στρίβει. Ξέρει που πάει. Έχει διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Έχει αυτοπιθαρχία. Έχει προγραμματισμό. Έχει αυτοέλεγχο. Έχει παιδεία πνευματική. Έχει διδαχή. Έχει αποκάλυψη. Και τότε ο εγκρατής μπορεί να καταβάλει πάσαν προσπάθεια, γιατί είναι με τη σειρά αυτά, να προσθέτει στην εγκράτειά του την υπομονή. Είναι καρτερικός. Έχει ανοχή, έχει αντοχή. Γιατί ξέρει ότι έχει ανάγκη υπομονής για να κάνει το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσει την επαγγελία του Πατρός. Δεν αποκάμει, συνεχίζει. Πώς? Προσευχόμενος. Δεν γκρινιάζει, δεν λέει δεν αντέχω άλλο, αλλά λέει Κύριε, εσύ να μου δείχνεις το δρόμο, εσύ να μου κρατάς το χέρι, εσύ να πηγαίνεις μπροστά. Δεν πάει μπροστά από τον Χριστό. Περπατάει ακριβώς στα ίχνη του βηματισμού του Χριστού. Με υπομονή. Πάει γρήγορα, τρέχει. Πάει σιγά. Πάει σιγά κι αυτός. Σταματάει, σταματάει κι αυτός. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Κάνει υπομονή να βδει τις πρωτοβουλίες που ο Χριστός παίρνει στη ζωή του. Και τότε στην υπομονή μπορεί πια ο άνθρωπος του Θεού να προσθέσει αυτό το φοβερό αγαθό, την ευσέβεια. Γιατί η ευσέβεια έχει υπόσχεση του παρόντος και του μέλλοντος και της αιώνιας ζωής. Έχει φόβο Θεού. Έχει σεβασμό. Σέβεται το Θεό. Σέβεται τα αδέλφια του. Σέβεται την Εκκλησία. Σέβεται τους εχθρούς του. Με καλό σεβασμό. Με σεβασμό Θεού. Δεν είναι αυθάδης. Δεν είναι προσβλητικός. Δεν μιλάει στον αέρα. Δεν προσβάλλει κανέναν. Προσεύχεται για όλους. Ταπεινώνεται σε όλους. Είναι δούλος, υπηρέτης. Αλλά είναι βασιλιάς και ιερεύς. Και τώρα πάνω στην ευσέβεια μπορεί να προσθέτει τη φιλαδελφία, την αγάπη για τους αδελφούς. Αλλά ποια αγάπη, έτσι όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Δεν λέει αγαπάω και αν θέλεις μην με αγαπάς. Ούτε σε κατακρίνει γιατί δεν τον αγαπάς. Αγωνίζεται να σε κάνει να τον αγαπήσεις. Με ταπείνωση, με γλυκύτητα, με προσφορά, με προσευχή, με τη βοήθεια του Χριστού. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτός. Ο Χριστός μπορεί να τα κάνει. Να αλλάξουμε χαρακτήρα, αδερφοί. Νέο έργο κάνει ο Θεός. Νέα αρχή κάνει ο Θεός. Να πάρουμε απόφαση. Απόφαση θανάτου. Φιλαδελφία δεν είναι αστιακή. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Σ' αγαπάω, αλλά πρέπει να αγωνιστώ να σε κάνω να μ' αγαπήσεις. Σ' αγαπάω και δεν σε διώχνω. Σ' αγαπάω και σε πλησιάζω, σε προσεκίζω. Σου χαμογελάω, σε αγκαλιάζω, σε υπηρετώ, σε βοηθάω. Αν δεν είσαι υπηρέτης, δεν θα απολαύσεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Αν δεν έχεις έργο πίστεως και υπηρεσία στους αδελφούς, άχρηστος είσαι για τα σκουπίδια. Όχι τους αδελφούς που αγαπάς και σ' αγαπάνε. Ιδιαιτέρως τους ελάχιστους αδελφούς που δεν αγαπάς και πιθανόν δεν σ' αγαπάνε. Για αυτούς πρέπει να αγωνίζεσαι. Για αυτούς πρέπει να προσεύχεσαι. Αυτούς πρέπει να βάλεις στόχο. Ο Θεός να σε βοηθήσει και να κάνει αυτό που πρέπει. Για να φτάσεις στο σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη.
να αγαπάς όπως ο Θεός αγάπησε και βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Χριστός αγάπησε τους σταυρωτές Του και με ειλικρίνεια και καθαρότητα προσευχήθηκε και είπε «Συγχώρεσέ τους, Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν». Πόσες φορές το έχεις πει. Συγχώρεσέ τον, συγχώρεσέ την, δεν ξέρει τι κάνει. Αν δεν το έχεις πει, σαν Χριστός. Το περπάτημά σου δεν έχει καλή συνέχεια. Η ελπίδα της προσκλήσεώς σου είναι σε αμφισβήτηση. Εάν δεν αγαπάς τον εχθρό σου, αν δεν αγαπάς αυτόν που σε βρίζει, να τον αγαπάς όμως, με αγάπη Θεού, εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου και με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Να αγαπάς αυτόν που σε κατηγορεί, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Για να είσαι όμοιος με τον Πατέρα στον ουράνιο, τέλειος δια της αγάπης. Και τότε λέει ο Απόστολος Πέτρος, εάν αυτά κάνετε, δεν θέλει τίποτα άλλο ο Θεός σήμερα, αδερφοί, για να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας. Αυτά πράγματα, αυτά χαρακτηριστικά χαρακτήρος χριστιανού που δεν μπορούμε εμείς. Γιατί κάμε πάθουμε και σαν τον Σολομώντα και ζητάμε εμείς να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Και σοφία και σύνεση και δύναμη ό,τι και να σου δώσει. Δεν θα τα καταφέρεις μέχρι τέλους. Καρδιά σου να πατήλει υπερπάντα και σφοδρά διεφθαρμένη. Αν ζητήσεις Χριστέ μου κάντε εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ. Τότε θα έρθει ο παντοδύναμος Θεός. Και θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάς, που φαντάζεσαι, που καταλαβαίνεις. Εις δόξαν και έπαινον το όνοματός Του. Ταπείνωσε τον εαυτό σου λέγοντας «Δεν ξέρω, δεν μπορώ, βόηθα με Κύριε». Δύσκολο είναι. Και κάνε εσύ στη ζωή μου το θέλημά σου. Εάν τα αυτά υπάρχουσιν σε εσάς, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και περισσεύουνε και κάνουν πολύ και κάνεις πολύ περισσότερα από αυτά που σου λέω, τότε αυτά σας καθιστούν όχι αργούς, οκνηρούς και όχι άκαρπους εις την επίγνωση του Κυρίου μόνη σου Χριστού, αλλά εργαζομένους, εργατικούς, πιστούς, φρόνιμους, καλούς δούλους και καρποφόρους δούλους δια της επιγνώσεως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, καθώς μέσα από αυτά θα γνωρίζεις τον Χριστό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Θα σου αποκαλύπτεται η δύναμη του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού, η αγάπη του Χριστού, η εξουσία του Χριστού όλο και περισσότερο. Θα είναι ζωντανός μπροστά σου, θα σου μιλάει στόμα με στόμα, θα σε διορθώνει, θα προπορεύεται, θα ενεργεί. Όχι αργός, ούτε άκαρπος. Ενεργός και απόλυτα καρποφόρος. Γιατί σε αυτούς που δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχουν αυτοί που υπάρχουν αυτά, και σε αυτούς που δεν υπάρχουν αυτά, αυτοί είναι τυφλοί, μύωπες, ξεχασιάριδες, λυσμόνησαν από που τους έβγαλε ο Κύριος. Δύο κατηγορίες ανθρώπων, σε ποια είσαι. Έτσι λέει ο Κύριος σήμερα, σε μένα. Δύο κατηγορίες, κατάλαβες, σε ποια είσαι. Σε αυτούς που τα έχουν ή σε αυτούς που δεν τα έχουν αυτά. Και κανένας δεν μπορεί να τα έχει αυτά αν δεν του δώσει, δεν του τα δώσει ο Χριστός. Να η διαπραγμάτευση. Χριστέ μου τι θέλω, αυτά δώστα μου σε παρακαλώ. Πέσε κάτω, ταπεινώσου, κλάψε και πες δεν τα έχω, βόηθα με, δώστα μου, χάρισέ μου τα. Ενέργησε στη ζωή μου για να περπατάω με αυτό το δρόμο, σε αυτό το δρόμο για τη δόξα σου Κύριε. Δια τούτο αδελφοί, τώρα πια που ξέρετε, επιμελήθητε περισσότερο να κάμετε κατά αυτόν τον τρόπο βεβαία
την κλίση και την εκλογή σας. Αλλιώς δεν είναι βέβαια. Εάν δεν περπατάτε σε αυτό το δρόμο, αδελφοί, να το καταλάβουμε. Δεν είναι βέβαια η κλίση μας και η εκλογή μας. Η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο αν δεν περπατάμε στο συγκεκριμένο, προσδιορισμένο από το Θεό δρόμο που οδηγεί στις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που μας βοηθάνε να αποφεύγουμε τη φθορά δια της επιθυμίας που υπάρχει μέσα μας. Και τότε θα σας δοθεί, θα σας χαριστεί. Δεν κερδίζετε, χαρίζετε. Η είσοδος πλουσίως εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου Μόνησου Χριστού τότε. Βόηθα με, είπε ο Σολομό, να χτίσω. Έκτισε μέχρι εκεί. Βόηθα με, Κύριε, να κάνεις το θέλημά σου στη ζωή μου. Και ο Θεός θα κάνει φοβερά πράγματα, μεγαλεία, τεράστια, για να σε κατευθύνει και να σε βάζει να περπατάς ακριβώς το δρόμο της δόξας Του. Και φτάνει τώρα στο κρίσιμο σημείο. Εγώ σας είπα, σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου Μόνησου Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά οι μεθαυτόπτες της εκείνου μεγαλειότητος. Είχαμε πνευματικές εμπειρίες, μία δε φοβερή. Ανεβήκαμε στο όρος το Άγιο. Μας ανέβασε ο Χριστός, δεν ανεβήκαμε μόνοι μας. Μας ανέβασε ο Χριστός στο όρος του το Άγιο. Και εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά μας. Και εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και συνομιλούσαν και είμαστε κι εμείς εκεί και βλέπαμε. Βλέπαμε τη δόξα του Χριστού, τη δόξα της αιώνιας ζωής. Και ξαφνικά ήλθε η επισκίαση του Θεού και ακούστηκε φωνή εκ του ουρανού από τον ίδιο το Θεό. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθη. Αυτού ακούετε. Και γνωρίσαμε και απολαύσαμε και ζήσαμε και δοξάσαμε. Αλλά όμως, παρόλα αυτά που ζήσαμε, εμείς έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Κύριε Θεέ μου, τι ζήσαμε, μεγαλεία. Ακούσαμε τον Πατέρα να μας συστήνει τον Υιό. Είδαμε την αιώνια ζωή, είδαμε τον Χριστό μεταμορφωμένο. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Και εσείς κάνετε καλά να προσέχετε στον προφητικό λόγο ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Και αυτό το ζεις, αδερφοί. Ανθρώπινα. Όταν ήμουν στο Αίγιο και είχα πάει ταξίδι για τη δουλειά, γυρίζοντας αργά, πολύ αργά, 10-12, 1, χαλάσαν τα φώτα μου. Το αυτοκίνητο, σε απόλυτο σκοτάδι, φοβερό. Δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις που να σταματήσεις, δεν ξέρεις που να πας. Αυτός είναι ο χριστιανός που δεν προσέχει. Και δεν έχει βεβαιότερο τον προφητικό λόγο σαν ένα λιχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Μπορεί να μην έχουμε αποκάλυψη μεγάλη, αλλά ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε και να μην πέσουμε στον κρεμό και να μην χαθούμε. Αυτός είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο οδηγός μας. Αυτός είναι ο λίχνος ο φέγγων. Μα έχω εμπειρίες, δόξα στο Θεό. Μα με επισκέφθηκε ο Θεός, με πήγε στον ουρανό, γύρισα από τον ουρανό, δόξα στο Θεό. Αλλά βεβαιότερον να έχεις τον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης εις διδαχήν και της Καινής Διαθήκης εις σωτηρία. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Ταύτα μελέτα τον προφητικό λόγο, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Σ' αυτά να μένεις, στη διδαχή αλλά και στη σωτηρία σου.
Και τότε ο Θεός ήταν αυτός που θα σου δίνει πρόοδο, προκοπή στη ζωή σου. Και όχι για λίγο, αλλά όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Θα αυξάνεις, θα προκόβεις, θα προοδεύεις. Και ένα είναι το μυστικό. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Μη διαβάζεις βιβλία, βιβλιαράκια, είναι άχρηστα. Ό,τι και να λένε. Δεν έχουν τη δύναμη που έχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν τη διδασκαλία που έχει η Παλαιά Διαθήκη. Αδελφοί, δεν έχουμε καιρό να τον χάνουμε. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί οι μέρες είναι πορνηρές. Μη χάνεσαι μπροστά σε ένα λάπτοπ. Μην κοιμάσαι. Εγέρθητη ο κοιμόμενος. Και τότε θα σε φωτίσει ο Θεός. Αν δεν εγερθείς, δεν σε φωτίζει ο Θεός. Αν εγερθείς πνευματικά στην παρουσία του Θεού, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στο ταμείο σου, στην προσευχή σου, πρόοδο δεν έχεις, προκοπή δεν έχεις. Εάν μάλιστα προσέχεις τον εαυτό σου από κάθε λάθος, από κάθε αμαρτία, παράβλεψη και ιδιαιτέρως στην υγιένουσα διδασκαλία. Πρόσεξε, αδερφέ, ποιος σε διδάσκει. Πρόσεξε τι ακούς, πώς το ακούς. Πρόσεξε την υγιένουσα διδασκαλία. Φύλαξέ τη ως κορή οφθαλμό. Θα πας στην κόλαση. Και δεν είναι τώρα να παίξουμε και να κρύψουμε και να στρογγυλέψουμε. Ή από εδώ θα είσαι ή από εκεί θα είσαι. Ή μοιοπάς ή ευλογημένος. Μην ακούς τους εμπαίκτες. Μην ακούς που λένε πού είναι η παρουσία του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος ταχαίως. Άκου το Λόγο του Θεού. Άκου το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό μας σώζει. Ο λίχνος εν σκοτεινό τόπο, που είναι ο προφητικός λόγος και θα ισχύει και θα υπάρχει έως ότου ανατείλει ο φωσφόρος, ο ήλιος της δικαιοσύνης εις τους φοβουμένους τον Κύριο. Τώρα κατά μέρος γνώσκομεν, κατά μέρος προφητεύομεν. Τότε θα γνωρίζουμε τα πάντα όπως γνωριζόμεθα από το Θεό κατά πάντα. Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι καιρός εξαγοράς. Είναι καιρός προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέρθετε σε πειρασμό. Πρόσεξε την επιθυμία της σάρκας σου. Πρόσεξε τη φιλαρέσκεια. Πρόσεξε το περπάτημά σου. Το ντύσιμό σου. Το γδύσιμό σου. Πρόσεξε. Πρόσεξε τις επιθυμίες των οφθαλμών. Τις επιθυμίες της καρδιάς σου. Οι επιθυμίες της καρδιάς θα σε οδηγήσουν μακριά από το θέλημα του Θεού. Και πρόσεξε τη λογική σου να έχεις το νου του Χριστού. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε νου Χριστού. Έχεις. Έχεις. Αν έχεις και, να το πω πιο σωστά, αν θέλεις να έχεις, να ο τρόπος, να ο δρόμος. Να το ετοιμάσου στο ταμείο και στην προσευχή. Δεν έχουμε χρόνο, αδερφοί, για χάσιμο. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Εργάσου, μελέτα, προσεύχου. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο σου και το έργο της αγάπης σου. Συγγνώμη, το έργο σου και τον κόπο της αγάπης σου. Δεν είναι άδικος ο Θεός να μην ευλογήσει τη μελέτη σου. Δεν είναι άδικος ο Θεός να μην σε επισκεφθεί στην προσευχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αδερφοί. Μελέτη, προσευχή, υπηρεσία.
για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, αγωνιζόμενοι να προσθέτουμε στην πίστη μας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή της ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία και στη φιλαδελφία την αγάπη. Αυτός είναι ο δρόμος ένας. Δεν υπάρχει άλλος. Όλα τα άλλα είναι ψέματα του διαβόλου που προσπαθούν να σε βγάλουν από το δρόμο της απόλυτης, πλήρους και τέλειας ευλογίας σε αιωνία ζωής. Μην πείθεσαι από τα ψέματα του διαβόλου. Υπάρχουν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που σου έχουν δωρηθεί. Άρπαξέ τις. Τρέξε. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και μάθε να μάθουμε. Μάθε, συγχωρέστε με που το λέω έτσι. Μάθε να προσεύχεσαι κατά το θέλημα του Θεού για να εισακούονται οι προσευχές σου. Και όταν εισακούονται οι προσευχές σου, να ξέρεις ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Μη ζητάς να μπορείς. Μη ζητάς να ξέρεις. Ζήτα να μπορεί να του δώσει την ελευθερία να ενεργήσει τη ζωή σου, καθώς αυτός ξέρει. Αμήν.